Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη διαφάνειά μας με τον κύκλο του Ντέμινγκ, το οποίο έχει να κάνει με τέσσερα βασικά σημεία, όπου βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του Ντέμινγκ είναι ότι μέσα σε αυτό το κύκλο υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα τέσσερα αυτά βασικά σημεία και πώς λειτουργούν σε καθαρά επίπεδο εφαρμογής αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας σε μία επιχείρηση. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με το ACT. Τι σημαίνει το ACT? Τι είναι? Η πράξη. Έτσι, το πράτο. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το plan, όπου είναι ο σχεδιασμός. Το τρίτο σημείο, το οποίο είναι αμέσως μετά από το plan, είναι το do, δηλαδή στην ουσία η υλοποίηση, η εφαρμογή αυτού του οποίου έχω αποφασίσει να κάνω. Και το τέταρτο σημείο έχει να κάνει με το check, δηλαδή τον έλεγχο αυτού του οποίου πράττω στα πλαίσια εφαρμογής κάποιων αρχών ποιότητας. Η βασική φιλοσοφία του συγκεκριμένου κύκλου έχει να κάνει ότι υπάρχουν τέσσερα βήματα, τα οποία αυτά τα τέσσερα βήματα τα εφαρμόζω σε οτιδήποτε προσπαθώ να πράξω σε μία επιχείρηση. Έτσι, τέσσερα βασικά βήματα σε μία διαδικασία, όπου αυτή η διαδικασία μπορεί να αφορά το οτιδήποτε. Την παραγωγή, το marketing, τις πωλήσεις, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τις προμήθειες, το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης, το οτιδήποτε. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα αποτελεί ταυτόχρονα και μία ενιαία οντότητα, αποτελεί όμως ταυτόχρονα και ένα συνολικό σχεδιασμό στην προσπάθειά μου να υλοποιήσω και να εφαρμόσω μία συγκεκριμένη διαδικασία στο εσωτερικό μίας επιχείρησης. Όπως σας είπα και στην αρχή, βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των τεσσάρων σημείων είναι η συνεχής ανατροφοδότηση ανά πάσα στιγμή αυτών των τεσσάρων σημείων, με έναν και μοναδικό σκοπό και στόχο, να βελτιώσω ανά πάσα στιγμή αυτά τα οποία προσπαθώ να υλοποιήσω. Θα πρέπει βέβαια να σας επισημάνω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία λογική συνάφεια και συνέχεια ανάμεσα σε αυτά τα τέσσερα σημεία. Υπάρχει μία συνεχής αλληλεπίδραση σε αυτά τα τέσσερα σημεία και σαφέστατα η ύπαρξη του ενός προϋποθέτει την ύπαρξη του επομένου. Και αντίστροφα, η ύπαρξη του επομένου προϋποθέτει την ύπαρξη του προηγουμένου. Είναι επομένως σαφέστατη η αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν τον κύκλο του Ντέμινγκ. Για να φύγουμε τώρα από τον Ντέμινγκ και να πάμε σε έναν άλλο εξίσου σημαντικό, θα λέγαμε, άνθρωπο επιστήμονα, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την ποιότητα και τον έχουμε δει στις αρχικές μας παρουσιάσεις. Είχαμε πει ότι είναι και αυτός ένας από τους γκουρού της ποιότητας και αναφερόμαστε στο Ζουράν. Ο Ζουράν υποστηρίζει ότι η ποιότητα αποτελείται από μία τριλογία. Η ποιότητα, οι εφαρμογές δηλαδή της ποιότητας, βασίζονται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία, σε τρία βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο αφορά τον προγραμματισμό της ποιότητας,
Το δεύτερο αφορά τον έλεγχο της ποιότητας και το τρίτο αφορά τη βελτίωση της ποιότητας. Όπως θα δείτε με βάση τα τοξάκια τα οποία έχω βάλει, θα δείτε ότι και τα τρία αυτά στοιχεία τα οποία αποτελούν την τριλογία της ποιότητας δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αλλά εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή μία μονόδρομη μορφή σε επικοινωνία, αλλά υπάρχει μία αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά τα τρία στοιχεία. Εάν έχω σωστό προγραμματισμό, μπορώ να έχω, να οδηγηθώ, παραδείγματος χάρη, στο να μπορέσω στην επιχείρησή μου να δημιουργήσω όλες εκείνες τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες, έτσι ώστε η επιχείρησή μου να βαίνει με επιτυχία. Εάν εφαρμόζω έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή όπως είχαμε πει, ελέγχω τις πρώτες ύλες, κάνω έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, ελέγχω το τελικό προϊόν, εντάξει, τότε και αυτός ο έλεγχος της ποιότητας μπορεί να οδηγήσει την επιχείρησή μου σε κάποια μονοπάτια επιτυχίας. Και ταυτόχρονα η συνολική βελτίωση την οποία θα πρέπει να έχει η επιχείρησή μου όσον αφορά την ποιότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων τις οποίες έχει, και αυτό μπορεί να οδηγήσει την επιχείρησή μου σε ασφαλή μονοπάτια, τα οποία αυτά τα ασφαλή μονοπάτια μπορούν να την οδηγήσουν στην επιτυχία. Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο, επαναλαμβάνω και πάλι, αυτής της φιλοσοφίας, όπως και των προηγούμενων φιλοσοφιών τις οποίες παρουσιάσαμε, είναι η συνεχής ανατροφοδότηση όλης αυτής της διαδικασίας με νέες παραμέτρους, με νέα στοιχεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτήν την διαδικασία που αφορά τις εφαρμογές της διοίκησης ολικής ποιότητας. Για να δούμε τώρα συγκεκριμένα 10 βήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό της ποιότητας. Είπαμε και προηγουμένως ότι αυτό το κομμάτι αποτελεί ίσως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, ένα από τα σημαντικότερα βήματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι η προσπάθειά μας για εφαρμογή βασικών αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας στην επιχείρησή μας θα στεφθεί με επιτυχία. Γιατί ξέρουμε ότι η διαδικασία του πραγματισμού πάρα πολλές φορές αποτελεί το α και το ω της όλης προσπάθειάς μας σε οτιδήποτε κάνουμε. Για να ξεκινήσουμε να δούμε αυτά τα 10 βήματα. Καταρχάς, εάν δεν έχω προσδιορίσει τους πελάτες στους οποίους θα απευθυνθώ, θα πρέπει να το κάνω. Και θεωρώ ότι είναι λογικό, γιατί οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε, να πουλήσουμε, θα οδηγήσει την επιχείρησή μας σε αδιέξοδο, εάν δεν έχουμε προγραμματίσει εκ των προτέρων, εάν δεν έχουμε προσδιορίσει εκ των προτέρων
την αγορά στόχο στην οποία απευθυνόμαστε ως επιχείρηση. Δεύτερο βήμα το οποίο έχει να κάνει με τον προγραμματισμό της ποιότητας αφορά τον προσδιορισμό των αναγκών του πελάτη. Θυμάστε τι είχαμε πει όταν είχαμε δώσει στα αρχικά μαθήματα κάποιους ορισμούς σχετικά με την ποιότητα. Είχαμε πει σε έναν από αυτούς τους ορισμούς ότι η ποιότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την κάλυψη των αναμενόμενων αναγκών των πελατών μέσα από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Άρα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι το προϊόν ή η υπηρεσία την οποία παρέχουμε ανταποκρίνεται και καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών, δηλαδή των πελατών, θα πρέπει να έχουμε εκ των προτέρων προσδιορίσει τις ανάγκες του πελάτη ή των πελατών. Τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε μετάφραση των αναγκών του πελάτη στη γλώσσα μας. Πάρα πολύ απλά, να μιλήσω και να πω στη γλώσσα της επιχείρησής μας, δηλαδή στην ορολογία την οποία χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης. Συγγνώμη, την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, την επιχείρησή μας. Διαφορετική ορολογία χρησιμοποιούμε, παραδείγματος χάρη, σε μία γαλακτοβιομηχανία. Διαφορετική ορολογία χρησιμοποιούμε σε μία, παραδείγματος χάρη, εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Διαφορετική ορολογία χρησιμοποιούμε σε μία βιομηχανία η οποία παράγει υποδήματα, διαφορετική ορολογία χρησιμοποιούμε σε μια βιομηχανία η οποία προσφέρει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε διατύπωση μονάδων μέτρησης, το οποίο με το αμέσως επόμενο, τον προσδιορισμό του συστήματος μέτρησης, αφορά στην ουσία, παραδείγματος χάρη, σε τι μετράμε τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Τα μετράμε, παραδείγματος χάρη, σε τόνους, τα μετράμε σε κομμάτια, τα μετράμε σε λίτρα, τα μετράμε σε οποιαδήποτε άλλη, θα λέγαμε, μονάδα μέτρησης η οποία έχει άμεση ή έμεση σχέση με το προϊόν ή τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Το τρίτο, το έκτο βήμα έχει να κάνει με την ανάπτυξη του προϊόντος ή την ανάπτυξη της υπηρεσίας την οποία προσφέρουμε και αφορά κατά κύριο λόγο τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του προϊόντος ή αυτής της υπηρεσίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε και ταυτόχρονα να εφαρμόσουμε κατά την παραγωγική διαδικασία όλες εκείνες τις απαραίτητες προδιαγραφές οι οποίες θα οδηγήσουν τόσο το παραγόμενο προϊόν όσο και την παρεχόμενη υπηρεσία να είναι ποιοτικές. Επόμενο βήμα έχει να κάνει με τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του προϊόντος. Όπως έχετε καταλάβει, η έννοια της βελτιστοποίησης, η έννοια του εφαρμόζω το ό,τι καλύτερο μπορώ στην παραγωγή ενός προϊόντος ή στην παροχή μιας υπηρεσίας, είναι μία έννοια που διέπει συνεχώς την παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, εντάξει, είναι μία έννοια
η οποία σαφέστατα μπορεί να μας οδηγήσει στο να γίνουμε καλύτεροι. Επόμενο βήμα, 8ο βήμα, έχει να κάνει με την ανάπτυξη της οποιασδήποτε διαδικασίας. Και αν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, είτε αυτή αφορά την διαδικασία πωλήσεων, είτε τη διαδικασία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, είτε τη διαδικασία του marketing, είτε τη διαδικασία των προμηθειών, θα πρέπει να έχουμε αναπτύξει μια συγκεκριμένη διαδικασία, βήμα προς βήμα, στην οποία να περιγράφουμε από την αρχή ως το τέλος, από το α έως το ω, πώς μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η διαδικασία στην οποία αναφερόμαστε. Αυτή η διαδικασία αποτελείται από βήματα, όπου αυτά τα βήματα, όπως έχουμε πει ήδη, έχουν το ένα από το άλλο μία συνεχής αλληλεξάρτηση και η επιτυχία του επόμενου βήματος απαιτεί την ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος. Και βασικό επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα, αυτό το οποίο ονομάζουμε επιτυχής ανάπτυξη της διαδικασίας, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, είναι η συνεχής ανατροφοδότηση αυτής της διαδικασίας με πληροφορίες, με έναν και μοναδικό σκοπό και στόχο, το να βελτιώσουμε αυτή τη διαδικασία και να την κάνουμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη στην εφαρμογή της. Ένα το βήμα το οποίο αφορά τον προγραμματισμό της ποιότητας έχει να κάνει με τη βελτίωση της διαδικασίας. Αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Συνεχής ανατροφοδότηση, προσπαθώ να κάνω καλύτερη τη διαδικασία, προσπαθώ να τη βελτιώσω έτσι ώστε να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο προς όφελος της ίδιας επιχείρησης, όσο και προς όφελος του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία αποτελεί μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης. Τέλος, το τελευταίο βήμα από τα 10 τα οποία αφορούν τον προγραμματισμό της ποιότητας έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέμε μεταφορά στις λειτουργίες και πάρα πολύ απλά αυτό το τελευταίο βήμα έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέμε δεν μένω μόνο στη θεωρία, γιατί μπορεί να γράψω μια διαδικασία, αλλά όταν προσπαθήσω να εφαρμόσω αυτή τη διαδικασία, αυτή η διαδικασία να μην εφαρμόζεται σε καθαρά πρακτικό επίπεδο. Εντάξει, άρα θα προσπαθήσω να συνδέσω την θεωρία, όπου είναι η περιγραφή της διαδικασίας στα χαρτιά, με την πράξη, όπου είναι η μεταφορά στην καθημερινότητα, στις καθημερινές λειτουργίες στις οποίες αναφέρονται αυτές οι συγκεκριμένες διαδικασίες. Εντάξει με αυτά τα 10 βήματα, κατανοητά, υπάρχει κάτι το οποίο θέλουμε να ρωτήσουμε, κάτι που θέλετε να σας εξηγήσω? Ωραία. Πάμε τώρα σε μία άλλη φιλοσοφία, η οποία είναι η λεγόμενη φιλοσοφία του Κρόσμπι και θα σας παρουσιάσω τις 4 απόλυτες θέσεις του Κρόσμπι όσον αφορά την εφαρμογή της ποιότητας. Λοιπόν,
Η πρώτη θέση έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέμε ότι η ποιότητα είναι συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη. Ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος καλύπτει με την αγορά ενός προϊόντος ή με την παροχή μιας υπηρεσίας συγκεκριμένες ανάγκες. Άρα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι το προϊόν το οποίο αγοράζει ένας πελάτης ή την υπηρεσία την οποία λαμβάνει ένας πελάτης καλύπτει τις ανάγκες του, θα πρέπει αυτό το προϊόν ή αυτή η υπηρεσία να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις, δηλαδή στα θέλω του πελάτη. Δεύτερη θέση, η οποία αφορά το γεγονός ότι η ποιότητα επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη και την πρόληψη λαθών και όχι με τον έλεγχο μετά την παραγωγή του προϊόντος. Σας έχω ήδη επισημάνει με αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προλαμβάνω κάτι παρά να διαπιστώνω αυτό το κάτι το οποίο έχει κάνει στραβά, έχει πάει στραβά μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας. Και αυτό γιατί εάν εφαρμόσω μία διαδικασία πρόβλεψης, παύλα πρόληψης, θα μπορέσω κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας να κάνω κάποιες αλλαγές σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε το υπόλοιπο προϊόν το οποίο θα παράγω να πληρεί τις προδιαγραφές τις οποίες έχω θέσει, ενώ σε αντίστοιχη περίπτωση, εάν βασιστώ στο γεγονός ότι ελέγχω το προϊόν μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, δεν θα μπορέσω να κάνω απολύτως τίποτα, έτσι ώστε να αλλάξω και να μπορέσω αυτό το προϊόν το οποίο παράγω να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές. Πάρα πολύ απλά, το προϊόν το οποίο θα έχει παραχθεί θα πάει στο καλάθι των αχρήστων. Δεν θα μπορέσω να κάνω απολύτως τίποτα. Τρίτη θέση έχει να κάνει ότι το μόνο πρότυπο απόδοσης είναι η φιλοσοφία των μηδέν ελαττωμάτων. Ο Κρόσμπι υποστηρίζει ότι από τη στιγμή κατά την οποία αποφασίζω να παράγω ένα προϊόν, θα πρέπει να έχω δημιουργήσει όλες εκείνες τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες, έτσι ώστε το προϊόν το οποίο παράγω στο 100% του προϊόντος να μην υπάρχει ελαττωματικό προϊόν. Θεωρεί ότι ξεκινώ από αυτή τη φιλοσοφία, δηλαδή να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω στην παραγωγική διαδικασία εκείνη όπου θα είναι η καλύτερη δυνατή για την επιχείρηση. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι πάω να γράψω παραδείγματος χάρη για το 10, εάν γράφω ένα μάθημα ή εξετάζομαι σε ένα μάθημα, έτσι ώστε να μπορώ να έχω, εάν δεν μπορέσω να έχω το 10, ό,τι καλύτερο για το 10. Ενώ αντίστοιχα, εάν πηγαίνω απλώς για να πιάσω τη βάση, είμαι δηλαδή προετοιμασμένος για να πιάσω τη βάση, τότε εάν πάει κάτι στραβά, δεν έχω περιθώρια να φέρω το αναμενόμενο αποτέλεσμα το οποίο εγώ θα ήθελα. Εντάξει.
Και η τέταρτη θέση, το οποίο, η οποία υποστηρίζει ότι ο μόνος δείκτης απόδοσης όσον αφορά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι το κόστος ποιότητας. Εφαρμόζοντας δηλαδή βασικές αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας, πόσο τελικά μου κοστίζει αυτό το προϊόν. Και αυτό γιατί το κόστος ποιότητας είναι αυτό το οποίο αποτυπώνει στο σύνολό του τα πόσα χρήματα έχω ξοδέψει σαν επιχείρηση για να μπορέσω το προϊόν το οποίο παράγω να είναι το καλύτερο δυνατό ποιοτικά προϊόν ή η καλύτερη δυνατή ποιοτικά παρεχόμενη υπηρεσία. Και θα δούμε στη συνέχεια και σε επόμενα μαθήματα τι περιλαμβάνει αυτή η έννοια του κόστους ποιότητας. Λοιπόν, επειδή αποφασίζουμε κάποια στιγμή ως επιχείρηση να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις βασικές αρχές που διέπουν την ποιότητα, σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος ποιότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας στο εσωτερικό της επιχείρησής μας. Σε αυτά τα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε έτσι ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία. Θα δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα βήματα, τι περιλαμβάνει το κάθε ένα από αυτά τα βήματα και στη συνέχεια θα δούμε πώς αυτά τα βήματα και μέσα από πρακτικά παραδείγματα μπορούν να εφαρμοστούν σε μία επιχείρηση. Λοιπόν, πρώτο βήμα σε αυτό το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας, όπως ήδη έχουμε επισημάνει και ήδη έχουμε περιγράψει, είναι η δέσμευση από τη διοίκηση. Σας έχω ήδη πει και σε προηγούμενα μαθήματα και στο σημερινό μας μάθημα ότι δεν μπορεί να υπάρξει εφαρμογή προγράμματος ποιότητας εάν η διοίκηση δεν δεσμευτεί ότι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια ξοδεύοντας πόρους, υποστηρίζοντας αυτή την προσπάθεια και πάνω απ' όλα εάν δεν αποφασίσει η ίδια η διοίκηση ότι θα εφαρμόσει αυτή τη φιλοσοφία πρώτα και πάνω απ' όλους η ίδια η ηγετική ομάδα της διοίκησης. Θα πρέπει να δεσμευτεί η διοίκηση ότι θα διαθέσει το σύνολο, όπως έχουμε πει ήδη, των απαραίτητων πόρων, είτε αυτοί αφορούν χρηματικούς πόρους, πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογικούς πόρους, πόρους σε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πόρων. Θα πρέπει επομένως να δεσμευτεί ότι θα διαθέσει το σύνολο αυτών των πόρων, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησης για την μετάβασή της σε μία εποχή εφαρμογής βασικών αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας.
Αφού επομένως δεσμευτεί η διοίκηση ότι θα εφαρμόσει αυτές τις αρχές, αμέσως μετά θα πρέπει να δημιουργήσουμε την ομάδα βελτίωσης της ποιότητας. Η ομάδα αυτή μπορεί να αποτελείται και πρέπει να αποτελείται από στελέχη της επιχείρησης, όπου ανάλογα με το είδος της επιχείρησης έχουν συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα στελέχη τα οποία θα αποτελέσουν την ομάδα βελτίωσης ποιότητας? Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει και να οριστεί από την διοίκηση ένας υπεύθυνος ποιότητας ή ένας υπεύθυνος διαχείρισης της ποιότητας ή ένας διευθυντής διαχείρισης ποιότητας ή ένας προϊστάμενος διαχείρισης ποιότητας. Σε αυτή την ομάδα βελτίωσης ποιότητας, εάν μιλάμε παραδείγματος χάρη για ένα προϊόν, θα λέγαμε παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Δηλαδή έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα. Η κύρια δηλαδή λειτουργία της παραγωγής γίνεται σε ένα εργοστάσιο. Σε αυτή επομένως την ομάδα βελτίωσης ποιότητας θα πρέπει σίγουρα να μετέχει ο διευθυντής του εργοστασίου. Έτσι, θα πρέπει σίγουρα να μετέχει ο διευθυντής προμηθειών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια των πρώτων υλών. Θα πρέπει, για παραδείγματος χάρη, να συμμετέχει ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη συντήρηση του εξοπλισμού των μηχανημάτων με τη βοήθεια των οποίων παράγονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και σαφέστατα σε αυτή την ομάδα που θα δημιουργηθεί με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να συμμετέχουν και ανώτατα διευθυντικά στελέχη, όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα βέβαια με την εκάστοτε μορφή της διοίκησης ή την εκάστοτε μορφή της επιχείρησης και ανάλογα με το οργανόγραμμα το οποίο υφίσταται σε αυτή την επιχείρηση. Επόμενο στάδιο, το οποίο αποτελεί τρίτο στάδιο στο λεγόμενο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας, είναι η μέτρηση της ποιότητας. Έτσι, πάρα πολύ απλά να μετρήσουμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εφαρμόζοντας βασικές αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας ή βασικές αρχές ποιότητας. Ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους θα θέσουμε και τους οποίους θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μέσα από αυτή την διαδικασία? Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί. Μπορεί να είναι στόχοι μετρήσιμοι, μπορεί να είναι και στόχοι τους οποίους θα τους βελτιώσουμε με καθαρά ποιοτικά κριτήρια. Εάν δεν υπάρξει αυτό το βήμα της μέτρησης της ποιότητας, στην ουσία όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε βαίνει στα τυφλά. Μπαίνει σε ένα τούνελ όπου δεν υπάρχει έξοδος. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Το οποίο αυτό το τούνελ αφορά τη διαδρομή μας όσον οτιδήποτε μάλλον έχει σχέση με την εφαρμογή της ποιότητας.
Από τη στιγμή που θα μετρήσουμε την ποιότητα, δηλαδή θα θέσουμε τους στόχους μας, επόμενο στάδιο σε αυτό το προγραμματισμό έχει να κάνει με την αξιολόγηση του κόστους ποιότητας. Πάρα πολύ απλά μπορούμε να ανταποκριθούμε και να καλύψουμε με τη διάθεση των απαραίτητων πόρων αυτή την προσπάθεια της ποιότητας. Μπορούμε να διαθέσουμε αυτούς τους απαραίτητους πόρους ή είναι πέραν των δυνάμεών μας η διάθεση αυτών των πόρων. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το συγκεκριμένο βήμα, και αυτό γιατί σας επισήμανα ότι θα είναι καλύτερα εάν δεν μπορούμε να διαθέσουμε το σύνολο των απαραίτητων πόρων για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια σε βάθος χρόνου, θα είναι καλύτερα να μην ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια εάν δεν μπορούμε να την ολοκληρώσουμε και να τη φέρουμε σε πέρας με επιτυχία. Τελευταίο στάδιο της διαφάνειάς μας, έτσι, πέμπτο στάδιο, είναι το στάδιο της ενημέρωσης για την ποιότητα, το οποίο αφορά την ενημέρωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στην επιχείρησή μας. Ενημέρωση η οποία θα πρέπει να αφορά και να ξεκινά από την κορυφή της ιεραρχίας και να αφορά τα ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη και να φτάνει μέχρι τη βάση της πυραμίδας, μέχρι την ενημέρωση του απλού εργαζομένου, ο οποίος θα πρέπει να ενημερωθεί για το τι είναι τελικά όλη αυτή η φιλοσοφία την οποία θα κληθεί να εφαρμόσει. Το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η ενημέρωση αποτελεί ξεχωριστή ενότητα του μαθήματός μας και θα το δούμε σε μετέπειτα μαθήματα.